Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, μετά την καταπληκτική συνάντηση του Πρωθυπουργού σας με όλους τους εκπροσώπους μας, δηλαδή με το Πανελλήνιο Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με την Εταιρεία Σκηνοθετών, με όλους όσους εκπροσωπούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τους ανθρώπους τους, και ενώ ο Πρωθυπουργός καλά την επόμενη μέρα έκανε κάτι υπέροχες δηλώσεις, ότι συντελείται ένα βουβό, ένα σιωπηλό θαύμα στην εκπαίδευση, πότε τις έκανε αυτές με την κυρία Κεραμέως, την ίδια στιγμή που δέρναν απ' έξω τους εκπροσώπους του πολιτισμού που είχαν πάει εκεί με πανό να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Αυτό το θαύμα συντελείται στη δημοκρατία μας, που κάθε μέρα την κάνετε και λιγότερο δημοκρατία. Όχι απλώς δίρατε τους καλλιτέχνες, οι οποίοι καμία μολότοφ δεν είχαν, οι οποίοι είναι γνωστοί και σαν φάτσες ποιοι είναι, οι οποίοι δεν κινήθηκαν επιλυτικά εναντί κανενός, αλλά συλλάβατε και έναν χορευτή, τον πήγατε στη Γαδά και τρέχαμε να δούμε πώς θα τον ελευθερώσουμε. Γιατί? Γιατί ήταν έξω από εκεί που μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης και διαμαρτυρόταν. Σε αυτή τη χώρα απαγορεύεται να διαμαρτύρεσαι ειρηνικά και δημοκρατικά έξω από κάπου που μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι πολύ ανησυχητική ποιότητα δημοκρατίας. Να δέρνετε καθέναν που διαμαρτύρεται για να μην χαλάσει η μόστρα και η λεζάδα του Πρωθυπουργού σας. Μετά τη συνάντηση λοιπόν αυτή, το σωματείο μας, η Πανελλήνια Λέσχη Θεάματος Ακροάματος, που εκπροσωπεί όλους όσους είμαστε ηθοποιοί, οτιδήποτε είδος καλλιτέχνη, έβγαλε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που είναι σημαντικό. Κατόπιν όσο προκύπτουν μετά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη επαγγελματική διαβάθμιση των πτυχίων μας και αξιοπρεπή εκπαίδευση και εργασία. Δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση, και το τονίζω γιατί ο Πρωθυπουργός σας είναι πονηρούλης, δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ζητάμε εντός των προβλέψεων του άρθρου του 16, που είναι, για να το καταλάβετε κι εσείς, είναι το άρθρο που λέει ότι υποχρεούται η ελληνική πολιτεία να παρέχει σε όλους μας δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Δεν ζητάμε λοιπόν αναθεώρηση του 16, ζητάμε εντός των προβλέψεων του άρθρου 16 αναγνώριση μέσω διαβάθμισης και υπαγωγής όλων των αποφύτων καλλιτεχνικών σχολών και των εργαζόμενων στην τέχνη και στον πολιτισμό στην κατηγορία τεχνολογική εκπαίδευση. Εκεί να υπάγονται. Πλην αυτών που ήδη ανήκουν στην κατηγορία πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Κάτι το οποίο γίνεται και γίνεται, είναι εφικτό εννοεί η ανακοίνωση, και έχει ήδη γίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις από την παρούσα κυβέρνηση. Άμα θέλετε, μπορείτε, κύριε Υπουργέ. Φυσικά, συνεχίζει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, τα αιτήματά μας για ίδρυση δημόσιας τριτοβάθμιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ενιαίας δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και για ενίσχυση του σπουδαστικού σώματος με παροχές δωρεάν σίτησης, στέγασης και συγγραμμάτων παραμένουν ενεργά μαζί με όλο το υπόλοιπο πεδίο των διεκδικήσεών μας. Οι κινητοποιήσεις μας εδώ και 2 μήνες, η παρέτηση σύσσωμου του καθηγητικού προσωπικού 3 δραματικών σχολών όλων των κρατικών μας θεάτρων, έτσι. Οι καταλήψεις και οι απεργίες αφορούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ακούστε το για να δείτε το ήθος και την αξιοπρέπεια του κλάδου μου. Όλα αυτά που κάνουμε, σας λένε, αφορούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από 179 ευρώ. Το καταλάβατε, σας λέει κάτι. Αφορούν στην αξιοπρέπειά μας. Την ξέρετε την έννοια. Στην κατοχήρωση των σπουδών μας και στην ιδιότητά μας ως επαγγελματίες. Η εξαγγελία και μόνο για ίδρυση ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών το 2025 του Πρωθυπουργού δεν απαντάει στα τρέχοντα ζητούμενα και δεν μπορεί παρά να εκλειφθεί ως μία ακόμη προεκλογική εξαγγελία. Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, εμείς οι καλλιτέχνες σας έχουμε πάρει είδηση. Δεν μπορείτε να εξαπατάω ο Πρωθυπουργός σας, προσπαθώντας να μας σύρει να του ζητάμε να καταργήσει το άρθρο 16. Όχι. Θέλουμε να επαναφέρει το ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ που το κατήργησε για να μας εκβιάσει, ώστε να παρακαλάμε να καταργήσει το 16, να γίνουν δήθεν ανώτατες στις σχολές μας. Δεν το θέλουμε. Έχει δημιουργηθεί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα εντελώς αυτόνομο. Εκεί ήμουν πριν λίγο, στα Προπύλαια, είχαμε συγκέντρωση. Το ΣΕΗ ήταν, συμμετείχε μαζί με την ΠΟΘΑ, φυσικά και οι καταλήψεις, φυσικά όλοι ήταν εκεί. Εγώ ήμουν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ως ηθοποιός Έλληνας. Και σας βεβαιώνω, γιατί το ξανάζησα όπως το ζω κάθε 3 μέρες. Έχει δημιουργηθεί στην πατρίδα μας για πρώτη φορά από το 2012, που δεν τους άρεσε καθόλου και το 12, ένα εντελώς αυτόνομο, ανεξάρτητο και πλήρως ακυδεμόνευτο κίνημα. Μην το υποτιμάτε, αγαπητοί,
θα σας ανατρέψει. Τα κινήματα δεν δείχνουν από την αρχή τη δυναμική τους. Αλλά κοιτάξτε, είναι 2 μήνες τώρα που κάθε μέρα κάτι γίνεται. Μια συναυλία στο Τσίλερ, μια συγκέντρωση στα Προπύλαια, μια συγκέντρωση εδώ απ' έξω. Τα παιδιά αυτά που χάνουν τα έτη τους, τα οποία πληρώνουν γιατί είναι ιδιωτικές οι περισσότερες σχολές, δεν υποστέλνουν τη σημαία. Έχουν κουραστεί. Τους πάμε τρόφιμα. Ο λαός, όχι εγώ. Τους πάει τρόφιμα ο κόσμος. Έχουν κουραστεί. Αλλά, ελληνική λαέ, δεν έχουν λυγίσει. Γιατί έχει νόημα ο αγώνας τους. Και θα κάτσουν και θα δώσουν και τη ζωή τους αν χρειαστεί. Και κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω, το Μέρα 25 σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ως Νέα Δημοκρατία, γιατί κύριε Πρόεδρε καταθέτει σήμερα, αμέσως μόλις τελειώσω εγώ θα την καταθέσουμε, μια τροπολογία προσθήκη που ρίχνει, με συγχωρείτε για την αγορέφραση, το φερετζέ αυτής της κυβέρνησης. Θα σας διαβάσω από την αιτιολογική της, είναι φυσικά για το προεδρικό άρθρο 85, και δείχνει πως με ένα άρθρο, σε 3 λεπτά, μπορεί να σταματήσει όλη αυτή η ανομαλία που έχετε κάνει. Αν πάψετε να εκβιάζετε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλο τον πολιτισμό για να τον κάνετε στυλοβάτη στην αήχη προσπάθειά σας να καταργήσετε τη δημόσια παιδεία στην Ελλάδα. Δεν θα γίνει στυλοβάτης. Είναι πνευματικοί άνθρωποι. Έχουν την παιδεία πάνω απ' όλα. Πάνω από τα 187 ψωροευρώ σας. Από αυτό είναι. Αυτό είναι. Και δεν εννοώ ότι είναι λίγα, αλλά είναι ψωραλαία. Όταν τα συγκρίνεται με το ήθος και τη συνείδηση των ανθρώπων, όταν τα συγκρίνεται με τον πολιτισμό. Διαβάζω λοιπόν από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που καταθέτουμε και ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Επειδή με το Προεδρικό Διάταγμα 85 επικυρώνεται η πλήρης απαξίωση του χώρου του πολιτισμού από την ελληνική πολιτεία και υπονομεύονται προκλητικά και ευάναυσα τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι προοπτικές απασχόλησης και οι δυνατότητες των ενδιαφορομένων να αναπτύξουν με ισότιμο τρόπο την πολιτιστική και επαγγελματική τους δράση, ανταποκρινόμενοι με αξιοπρέπεια και στην ανάγκη του βιοπορισμού τους. Επειδή το κυβερνητικό αδίκημα γίνεται ακόμα βαρύτερο αν συνεκτιμηθεί ότι πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που έχει ουσιαστικά με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις εξισώσει τα πτυχία των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τετραετή ή και πενταετή προγράμματα σπουδών, τα διπλώματα κολεγίων, ακόμα και τριετούς φοίτησης, εξισωμένα με τα πανεπιστήμια μας και μάλιστα πώς με την παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ. Και τέλος, επειδή η κυβέρνηση εργαλειοποιεί, με συγχωρείτε, τους καλλιτέχνες για να καταστρατηγήσει, όπως σας είπα πριν λίγο, το άρθρο 16 του Συντάγματος, δίνοντας την παιδεία μας βορρά να την κατασπαράξει η ολιγαρχία η παρασιτική, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι θα την κατασπαράξουν, καταθέτουμε σήμερα τροπολογία με την οποία αίρεται η υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών με την επαναφορά της επαγγελματικής κατηγορίας ΤΑΦΕ, τεχνολογικής δηλαδή εκπαίδευσης, για τους απόφοιτους των σχολών ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που λειτουργούν βάσει του νόμου 1158 του 1981. Διαβάζω το άρθρο της τροπολογίας. Οι απόφοιτοι των σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που λειτουργούν βάσει του νόμου 1158 του 1981, περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως κλπ, ΦΕΚ 127α του 81 και του Προεδρικού Διατάγματος 370 του 83, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας ανώτερων σχολών δραματικής τέχνης τμήματος υποκριτικής, ΦΕΚ 130α κάθετος 83, απλή, ακούστε το κύριε Υπουργέ, τρεις λέξεις είναι. Όλα αυτά κατατάσσονται στην επαγγελματική κατηγορία ΤΑΦΕ. Τόσο απλό, ελληνικέ λαέ, τόσο απλό. 3 μήνες αυτή η ανομαλία στη χώρα, κλειστά τα εθνικά θέατρα, οι άνθρωποι να χάνουν τα έτη τους. Τόσο απλό. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αν θέλετε, κάνοντας δεκτή αυτή την τροπολογία, μπορείτε άμεσα να δώσετε απάντηση και λύση τώρα, μέχρι να λήξει αυτή η συνεδρίαση, τώρα, σήμερα. Αυτό που δεν μπορείτε πια μετά την τροπολογία του Μέρα 25, κύριε Μητσοτάκη, είναι να κρύβεστε. Σας φανερώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.